Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport Analysis, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό βίντεο, πριν συνεχίσουμε όμως, θα ήθελα να σε παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο. Όσα περισσότερα like πάρει το βίντεο που αφορά την ομάδα σου, τόσα περισσότερα βίντεο θα γίνονται για τη δική σου ομάδα. Οπότε, κάνε ένα like και δείξε μου τι ομάδα είσαι. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μας και μια κοινοποίηση το συγκεκριμένο βίντεο. Σαν Sport Analysis, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δυνατά για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν μπει πολύ δυνατά στην μεταγραφική περίοδο του Ιουλίου. Η αλήθεια είναι πως κάθε Ιούλιος σε αυτή τη χώρα βάφεται με τα ερυθρόλευκα. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο Ιούλιος είναι λίγο διαφορετικός. Και αυτό διότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν θα πάνε να αποκτήσουν μεγάλη μερίδα παικτών όπως κάνουν τα υπόλοιπα καλοκαίρια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει πάνω από 11 μεταγραφές καλοκαιρινές πάντα και οι δύο να είναι αεροδρομίου. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει τα μεγάλα ονόματα και αυτό διότι έχτισε ονόματα μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει στοχευμένα λύσεις οι οποίες είτε θα έρθουν ως βασικοί που θα αντικαταστήσουν παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως να αποχωρήσουν, είτε θα έρθουν ως αναπληρωματικοί για να δίνουν ανάσες στους βασικούς παίκτες. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός χρειάζεται αναπληρωματικούς, ποιοτικούς όμως αναπληρωματικούς οι οποίοι θα δίνουν ανάσες και αυτό διότι είδαμε πόσες φορές ο Ολυμπιακός χρειάστηκε το κάτι παραπάνω σε ενέργεια περισσότερο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε οι ερυθρόλευκοι κάνουν ένα μεγάλο σκανάρισμα στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο μάρκετ και θα ψάξουν τις καλύτερες λύσεις. Πρέπει να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι ο Ολυμπιακός και οι άνθρωποι του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σαν Sport Analysis, όταν φτάσουμε τους 50.000 εγγεγραμμένους, δίνουμε δώρο! 15 επίσημες φανέλες και 5 εισιτηρία αγώνων της αγαπημένης σας ομάδας. Το ποια ομάδα θα είναι αυτή θα το αποφασίσετε εσείς. Όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Πάμε δυνατά για τους 50.000 και δείξτε μας ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να πάρεις και εσύ μέρος, κάνε αυτή τη στιγμή μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και πάτησε το καμπανάκι. Θα κινηθούν στο ισπανοπορτογαλικό μάρκετ. Γενικώς εκεί ο Ολυμπιακός τίνει. Κάτι τέτοιο θέλει να χτίσει. Ισπανοπορτογάλους σε ένα συνδυασμό μαζί με Έλληνες που είναι απαραίτητο για να υπάρχουν κάποια ελληνικά διαβατήρια στις αποστολές του Ολυμπιακού. Η θέση του φορ προφανώς απασχολεί πολύ κόσμο. Στο κανάλι μας έχουν γίνει πολλά βίντεο για τη θέση του φορ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που απασχολούν τους ερυθρολεύκους. Μπορείτε να πάτε στο κανάλι μας και να δείτε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με έναν παίκτη ο οποίος δεν αγωνίζεται ως φορ, αγωνίζεται ως εξτρέμ και θα έρθει ενδεχομένως να αντικαταστήσει τον Κώστα Φορτούνη σε περίπτωση που αυτός αποχωρήσει, είτε και όχι, εφόσον μπορεί να αγωνιστεί και ως αναπληρωματικός. Το όνομα αυτού, Τζένι Κατάμο. Μιλάμε για ένα ταλέντο, μιλάμε για έναν Πορτογάλο παίκτη, προφανώς αυτό. Παρ' όλα αυτά, η καταγωγή του και η εθνική στην οποία αγωνίζεται είναι αυτή της Μοζαμβίκης. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά γρήγορο παίκτη, ο οποίος αποτελεί το next big thing, δηλαδή ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι σε ηλικία μόλις 23 ετών, γεννηθής 26 Ιουνίου του 2001, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Sporting Λισαβόνας και έχει χρηματιστηριακή αξία 10 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο παίκτης απέκτησε απότομα την χρηματιστηριακή του αξία, αυτή που έχει σήμερα, αφού πρέπει να καταλάβετε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου του 2023 είχε χρηματιστηριακή αξία μόλις 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη χρονιά απέκτησε υπεραξία και πλέον θεωρείται ένας από τους ταλαντούχους παίκτες που έχει η πορτογαλική ομάδα Sporting Λισαβόνας. Ξεκίνησε την καριέρα του από τους Black Bulls στην Μοζαμβίκη, μετέπειτα όμως τον άρπαξε κατευθείαν η πορτογαλική αμόρα και προφανώς τον είδε αμέσως η Sporting Λισαβόνας, τον έβαλε στο βασικό της ρόστερ στην Β' ομάδα και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Sporting Λισαβόνας. Δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια ή τόσα όσα θα ήθελε. Στην Πορτογαλική Λίγκα σε όλη του την καριέρα έχει 47 παιχνίδια με 6 γκολ και 6 ασίστ, 7 συμμετοχές στο Europa League,
6 συμμετοχές στο πορτογαλικό κύπελο με 1 γκολ και 2 assist. Τα στατιστικά παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά, εφόσον ο παίκτης έχει πάρει μόνο 47 συμμετοχές, πάντα μιλάμε ως αναπληρωματικός, και έχει βάλει σε αυτές τις συμμετοχές 6 γκολ και 6 assist, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος καλός ή κακός, με βάση τα στατιστικά, αποδίδει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν έρθει στον Ολυμπιακό μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του με δανεισμό και μετέπειτα με οψιόν αγοράς αν αποδώσει αυτός ο παίκτης. Προφανώς είναι παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλά στους Ερυθρολεύκους. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Ποντένσε σε περίπτωση που αυτός δεν μείνει τελικά στον Ολυμπιακό, είτε τον Κώστα Φορτούνη, πάλι σε περίπτωση που αυτός δεν μείνει τελικά στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά, μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Προφανώς μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος δυσκολεύει πάρα πολύ τις αντίπαλες άμυνες, ταχύτατος, dribbler. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Πορτογάλο με καταγωγή από τη Μοζαμβίκη, ύψος 1,73, γενικώς ένας παίκτης του οποίου του αρέσει πάρα πολύ να πετάει την μπάλα μπροστά και να τρέχει και ενδεχομένως να κάνει και κάποιες dribbles έξω από την περιοχή και να τρυπώνει έξυπνα ώστε να δημιουργεί υπεραριθμίες για την ομάδα του. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος για εμένα, πάντα από την προσωπική μου άποψη και οπτική, αποτελεί εξαιρετική περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως να είναι λίγο ρισκαδόρικη γιατί δεν έχει αποδείξει ακόμη αυτά που ενδεχομένως να αξίζει, αλλά έτσι είναι όταν αποκτάς μικρούς σε ηλικία παίκτες, ρισκάρεις, αλλά ενδεχομένως στο μέλλον θα να δικαιωθείς και με το παραπάνω, με το πολύ παραπάνω, αφού ένας τέτοιος παίκτης, εάν έρθει και κάνει καλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μπορεί να αποκτήσει και την διπλάσια είτε και τριπλάσια χρηματιστηριακή αξία μετά από περίπου 2 με 3 χρόνια. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για όποια περίπτωση θέλει, εφόσον θα προτείνει σε αρκετούς παίκτες να έρθουν ως δανεικοί για ένα χρόνο και μετέπειτα να αγοραστούν. Και η αλήθεια είναι πως είναι και μια προοπτική ενδιαφέρουσα για αυτούς τους παίκτες, αφού ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που από ό,τι φάνηκε δεν είναι ομάδα η οποία αφήνει τους δανεικούς έξω, δεν τους υπολογίζει τόσο. Είναι μια ομάδα που με το μισό ρόστερ της να είναι δανεικό ουσιαστικά κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Μια ομάδα που κατάφερε να γράψει ιστορία με τους μισούς παίκτες της να είναι δανεικοί και εν τέλει να καταλήξει στο να τους αγοράσει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να τους αγοράσει. Οπότε παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως να έρθουν δανεικοί στον Ολυμπιακό να μην δουν με τόσο άσχημη οπτική την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Τζένι Κατάμο είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό, είναι παίκτης ο οποίος θέλει να φανεί στην Ευρώπη, περισσότερο να παίζει καλά στην Ευρώπη και να πάρει ευρωπαϊκά παιχνίδια στα πόδια του θέλει παρά να φανεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά προφανώς και ο ίδιος θέλει χρόνο γιατί δεν τον έχει στη Sporting Λισαβόνας. Το μέλλον όμως θα δείξει το πώς ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις στους Ερυθρόλευκους για τη θέση των εξτρέμ. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε όλοι ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι μας και μία κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας.